με την επικεφαλής κυρία Ιωάννα Κοντούλη. Μαζί μας είναι οι υποψήφοι του νομού Κορινθίας, ο κύριος Βασίλης Κελάρης, ο κύριος Λάμπρος Παπαθοδόρου και εγώ, Φέη Σταματιάδη. Κυβερνήσεις που τις είδαμε όλα αυτά τα χρόνια να αντιμετωπίζουν το κράτος σαν λάφυρο, τα επινίκια των εκλογών δηλαδή, ήταν η λαφυραγώγηση του κράτους, στηριγμένα σε ένα πελατειακό σύστημα, το οποίο το συντηρούσαν προκειμένου να έχουν πολιτική και οικονομική μακροημέρευση. Σήμερα τα προβλήματα είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε αυτιά. Οι οικολόγοι πράσινοι δεν χαϊδεύουν αυτιά. Δεν νοσταλγούν την προμνημονίου εποχή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν νοσταλγούμε τη φούσκα η οποία συντηρήθηκε επί πόσα χρόνια και αυτή τη στιγμή έσκασε με τρόπο οδυνηρό τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ξέρετε, το κόμμα των οικολόγων πράσινων είναι ένα κόμμα στο οποίο στον πυρήνα του έχει την πολιτική οικολογία. Με πολύ απλά λόγια δηλαδή, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει υγιής οικονομία εάν αυτή δεν εξασφαλίζει πρώτιστα την ευημερία της κοινωνίας, των ανθρώπων δηλαδή, τη βιωσιμότητα των ανθρώπων και βέβαια τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα στέρεη με προοπτική στο χρόνο που να μην καταραίει εάν αυτή δεν στηρίζεται σε μια υγιή κοινωνία και ένα υγιές περιβάλλον. Λέμε λοιπόν να βάλουμε τέρμα σε όσους δυναμητίζουν τις ζωές μας, σε όσους υπονομεύουν τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας και όσους θεωρούν ως αναπτυξιακό κριτήριο την εξαθλίωση των ανθρώπων και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Εμείς αντίθετα θεωρούμε ότι οι δύο άξονες αυτοί μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης και μοχλός αναπτυξιακός. Μιας ανάπτυξης όμως, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μιας ανάπτυξης με ανθρώπινο πρόσωπο που δημιουργεί διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Με στόχο αυτό λοιπόν, οι οικολόγοι πράσινοι αντιμετωπίζουμε τα διλήμματα που άλλοι βάζουν σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, σε τούτες τις εκλογές. Παίρνουμε υπόψη μας το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες λίγο πριν, στις προηγούμενες. Ένα μήνυμα το οποίο δυστυχώς τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν το έλαβαν υπόψη. Δεν το έλαβαν υπόψη και περιέφεραν την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, αξιοποιώντας την σαν μία μίνι προεκλογική περίοδο για να προετοιμάσουν τούτην εδώ που διανύουμε τώρα. Η ανανέωση διχαστικών διπόλων θεωρούμε ότι δεν αποτελεί λύση στα σύγχρονα προβλήματα. Το βιωτικό επίπεδο της ζωής μας μας έχει γυρίσει χρόνια πίσω και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα σκληρό, ιδιαίτερα βίαιο και από πάνω μας λένε ότι δεν είναι και εύκολη η ελπίδα. Εάν γυρίσουμε και την πολιτική πρακτική μας χρόνια πίσω, θεωρούμε ότι τα σύγχρονα προβλήματα, τα προβλήματα που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο λύση, δεν θα αντιμετωπιστούν. Έτσι λοιπόν, στις επερχόμενες εκλογές, ζητάμε την υποστήριξη των συμπολιτών μας, λέγοντάς τους ότι εάν το σενάριο δημιουργίας κυβέρνησης τύχει να είναι
στα χέρια ενός κεντροδεξιού σχήματος, δηλαδή με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Οι οικολόγοι πράσινοι δεν έχουν ρόλο σε αυτό, εάν και εφόσον είναι στη Βουλή. Άλλωστε υπάρχουν πολιτικά σχήματα που είναι πολύ κοντύτερα στη Νέα Δημοκρατία και μπορούν να απευθυνθούν σε αυτά. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί, προσπαθήσει να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, οι οικολόγοι πράσινοι πάλι λέμε ότι λευκή επιταγή δεν θα δώσουμε σε κανέναν. Έχουμε πρόγραμμα, προτάσεις, έχουμε πολιτικά και ιδεολογικά όρια. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και εάν και εφόσον επιτευχθούν συγκλήσεις, τότε ναι, θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο σχήμα. Όμως δεν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα που θα βλέπει ως διέξοδο από την οικονομική κρίση την εκμετάλλευση, για παράδειγμα, των υδρογόνων ανθράκων στο Αιγαίο. Όχι γιατί έχουμε απλώς μια ιδεολογική, αν θέλετε, αιμονή σε εισαγωγικά της απεξάρτησης, της ανάγκης να εξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, άλλωστε η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, αλλά και γιατί δεν θεωρούμε ότι αυτή η χήμερα θα έχει αυτό το προσθετικό οικονομικό όφελος, το οποίο όλοι προσδοκούν την περίοδο αυτή για τη χώρα. Ας αναλογιστούμε πόσες θέσεις εργασίας υπονομεύονται από μια τέτοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτές που θα ανοίξουν. Ας αναλογιστούμε τι ζημιά μπορεί να γίνει από ένα τυχαίο ατύχημα. Έχουμε παραδείγματα, βλέπετε τον κόλπο του Μεξικού. Πετρελαιοκοιλίδα το Αιγαίο, νομίζουμε ότι είναι στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, ακόμα και για την τουριστική ανάπτυξη, την οποία ευαγγελίζονται και την θεωρούν ως το βαρύ πυροβολικό της χώρας, άλλοι πολιτικοί χώροι. Εμείς μπορεί να φανταζόμαστε μια τουριστική ανάπτυξη ήπια, συνδυασμένη με γεωργική δραστηριότητα, με τοπικά προϊόντα, αλλά ειλικρινά, ακόμα και για αυτούς που υποστηρίζουν ένα τουριστικό μοντέλο στον αντίποδα, με all inclusive, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η εκμετάλλευση του Αιγαίου με τους υδρογονάνθρακες είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση.